Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και η Ουκρανική Προεδρία ανακοίνωσε ότι σύντομα θα υπογραφεί συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη δέσμευση του Έλληνα πρωθυπουργού να συμμετάσχει στη διάσκεψη για την ειρήνη στην Ουκρανία που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιουνίου στην Ελβετία, δηλώνοντας. Μίλησα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την επικείμενη σύνοδο κορυφής ειρήνης και τον ευχαρίστησα που επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του. Η συζήτηση μεταξύ Ζελένσκι και Μητσοτάκη επικεντρώθηκε επίσης στη συγκέντρωση ευρύτερης διεθνούς προσέλευσης στη Σύνοδο Κορυφής. Συζητήσαμε επίσης τις προσπάθειες να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν, είπε ο Ζελένσκι. Οι ενταξιακές συνομιλίες της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πρόκειται να ξεκινήσουν τον Ιούνιο, έχουν επίσης την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας, με τον Ζελένσκι να το επιβεβαιώνει λέγοντας. Η Ουκρανία έχει την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας για την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο. Συνεχίζουμε επίσης να εργαζόμαστε για μια διμερή συμφωνία ασφαλείας με βάση τη διακήρυξη του Βίλνιους των G7. Περαιτέρω βήματα έγιναν καθώς ο Ιχόρς Βότσκα, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Ουκρανία, Σπυρίδωνα Λαμπρίδη. Ο Ζόφκα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη σταθερή υποστήριξη και την βοήθεια της Ελλάδας από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της ζωτικής σημασίας, όπως είπε, στρατιωτικής βοήθειας, και τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί αυτή η υποστήριξη σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες των Ουκρανικών δυνάμεων. Οι συζητήσεις κάλυψαν επίσης την επικείμενη σύναψη διμερούς συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και Ελλάδας. Και τα δύο μέρη συμφώνησαν να ολοκληρώσουν γρήγορα τις διαπραγματεύσεις για να επισημοποιηθεί σύντομα η συμφωνία. Ο Ζόφκα εξήρε επίσης την υποστήριξη της Ελλάδας στην επιδίωξη της Ουκρανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Πείτε μας τη γνώμη σας για τις εξελίξεις αυτές στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.